Με την έκδοση ενός ψηφίσματος που θα ακολουθεί το πρότυπο του αντίστοιχου ψηφίσματος της Περιφέρειας Ηπείρου. Συμπεριλαμβάνοντας όμως και τις προβλέψεις για τα κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε θέση στη χθεσινή συνεδρίαση ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης για ενοποίηση των φορέων πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των εξαρτημένων ατόμων στο νέο Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Στη συζήτηση εκτός ημερήσιας συζητήθηκε το θέμα κατόπιν σχετικού αιτήματος από τη Λαϊκή Συσπήρωση, ενώ τοποθετήθηκαν από το Σύλλογο Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, η κυρία Κρικώνη και ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος Γιάννης Παπαχρήστου. Εξέφρασαν αμφότεροι την αντίθεση των φορέων που εκπροσωπούν. Με τον κύριο Παπαχρήστου να αναφέρεται στην ιστορική διαδρομή του ΚΕΘΕΑ και στην παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση που απολαμβάνει ακριβώς λόγω της ψυχοκοινωνικής του προσέγγισης απέναντι στους εξαρτημένους. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και η Δημοτική Σύμβουλος Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Σχεδία Σοφία Μαρκούλα, τονίζοντας πως με το προτινόμενο νομοσχέδιο καταργείται η αυτοτέλεια των φορέων απεξάρτησης, όπως όμως και τα 75 κέντρα πρόληψης σε όλη τη χώρα. Φοβόμαστε ότι ιατρικοποιείται η εξάρτηση, ότι αυτός ο καινούριος φορέας λειτουργεί υδροκέφαλα μέσω των Αθηνών και με πρωτόκολλα ιατρικά, θα διαχέεται αυτή, οι αποφάσεις θα διαχέονται στην επαρχία. Θα χαθεί το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος που φτάνει σε κάθε περιοχή της Ηπείρου και των Ιωνίων νήσων και της Δυτικής Ελλάδας. Να τονίσω εδώ ότι υπάρχει ένα θεραπευτικό συνεχές ανάμεσα στην πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη που με το νέο νομοσχέδιο διαρριγνύεται. Και η ποικιλομορφία των παρεμβάσεων τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία πλέον πάβει να γίνεται σεβαστή μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που ουσιαστικά διαμορφώνεται στη βάση ενός γραφειοκρατικού κεντρικού ελέγχου και καταδεικνύει μια απαξιωτική στάση τόσο για τα άτομα που έχουν ανάγκη την πρόληψη και τη θεραπεία και τις οικογένειές τους φυσικά, όσο και για τους εργαζόμενους. Το νομοσχέδιο μάλιστα έρχεται χωρίς να ερωτηθούν οι άνθρωποι που δουλεύουν χρόνια στο πεδίο, στον ΚΕΘΕΑ, 18 άνω, ΟΚΑΝΑ, κέντρα πρόληψης, χωρίς να έχει υπάρξει καμία προηγούμενη επίσημη πληροφόρηση, πόσο μάλλον να υπάρχει κάποια διαβούλευση. Η απεξάρτηση είναι μια εγκεφαλική νόσος που πάντα χρειάζεται το υποκατάστατο και το φάρμακο. Ότι είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσας νόσος. Εμείς έχουμε άλλη προσέγγιση. Θεωρούμε ότι είναι ψυχοκοινωνική οι λόγοι και οι αιτίες που οθούν κάποιον στην εξάρτηση. Το ένα που καταργεί αυτό, δηλαδή η ενοποίηση όλων των προγραμμάτων και ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 άνω, Ιαννό, Αργό στη Θεσσαλονίκη, Διάπλωση Κέρκυρα, όλα αυτά τα προγράμματα που τα καταργεί και τα ενοποιεί σε ένα νόμο που λέει ότι θα ονομάζεται Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, που είναι ένα αθηνοκεντρικό, ένα συγκεντρωτικός οργανισμός που θα είναι στην Αθήνα. Προσέξτε, κόβεται η επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή μιλάμε για κατάργηση του ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ, από τη στιγμή μας ανακοινώσανε ότι θα ψηφιστεί στη Βουλή 10 Γενάρη, έχει βγει στη διαβούλευση, δεν έχει βγει ακόμα στη διαβούλευση, είναι στους εμπειρογνώμονες αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο, θα βγει στη διαβούλευση μέσω Δεκέμβρη και 10 Γενάρη γίνεται νόμος στη Βουλή. Τη συμπαράστασή τους στα αιτήματα των φορέων πρόληψης και του Συλλόγου Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ εξέφρασαν με τις τοποθετήσεις τους ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου και η επικεφαλής όλων των παρατάξεων. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο το οποίο παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Εφόσον είναι έτσι όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν και γνωρίζουν πολύ καλύτερα το θέμα, συμφωνούμε κι εμείς στο ψήφισμα να εναρμονίζεται με αυτό, εν πάση περιπτώσει, που είναι της Περιφέρειας Ηπείρου. Γίνεται μία προσπάθεια, εκτός από τη συγκέντρωση και τη μη συμμετοχή των κοινωνιών, των ανθρώπων που ενδιαφέρονται, όπως παράδειγμα στην προηγουμένη περίπτωση για τη σχεδία της κοινωνίας, του Δήμου. Δηλαδή, πάμε σε ένα κλειστό σύστημα με μία κεντρική διοίκηση που θα δίνει εντολές και θα εκτελούνται και όσο γίνεται πιο μακριά από αυτό που ισχύει στην κοινωνία. Δυστυχώς αυτό είναι συνέχεια μιας πολιτικής που καλλιέργησε την ανοχή στη χρήση ως κάτι μοντέρνο, που ιατρικοποίησε το φαινόμενο των ναρκωτικών, ενώ είναι κοινωνικό φαινόμενο. Που έχουν προσφέρει
πάρα πολλά στον τομέα της απεξάρτησης, δωρεάν δομές, παρακαλώ, απεξάρτησης επικράτειας, και ουσιαστικά θέλει να, η κυβέρνηση να δώσει το τελικό, ουσιαστικά το τελικό χτύπημα. Δεν είμαστε καλά ενημερωμένοι, δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις της κυβερνήσεως, δεν ξέρουμε την άλλη άποψη, αλλά γενικά, επειδή ακούσαμε ότι και το Περιφερειακό Συμβούλιο τάσεται υπέρ της διατήρησης του ΚΕΘΕΑ, συμφωνούμε και εμείς με όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Έχουμε οργανώσει πάρα πολλές κοινές δράσεις με τους οργανισμούς αυτούς και θέλουμε πραγματικά, γιατί προσφέρουν πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο να υπάρχουν, να διατηρηθούν. Δεν μπορώ να μπω στο κομμάτι το ιατρικό, αλλά είναι άλλοι πιο ειδικοί, αλλά ως θεσμοί και ως οργανώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες.